Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει καμία αυταπάτη, τόσο για το ρόλο και για τη σημασία της Βουλής στο αστικό πολιτικό σύστημα, στο αστικό κράτος συνολικότερα. Νομιμοποιεί δια των εργασιών της τις ταξικές πολιτικές, οι οποίες στο βωμό των αναγκών του καπιταλιστικού κέρδους θυσιάζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Διαμορφώνει ένα νομικό πλαίσιο καταστρατήγησης των ατομικών αλλά και συλλογικών λαϊκών δικαιωμάτων, που οδηγεί στη θωράκιση του συστήματος αλλά και της εξουσίας της άρχουσας τάξης. Αναπαράγει την κυρίαρχιαστική ιδεολογία, αξιοποιείται για τον εγκλωβισμό, τη χειραγώγηση αλλά και την ενσωμάτωση των λαϊκών συνειδήσεων. Είναι επίσης γνωστή η θέση του ΚΚΕ για τους βουλευτές, ότι δεν πρέπει οι αποδοχές τους, για παράδειγμα, να αποκλίνουν από το μέσο μισθό των εργαζόμενων και χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Άλλωστε, η αντίληψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως καταγράφεται και στο πρόγραμμά του, είναι τελείως διαφορετική. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βάρθρο της εργατικής εξουσίας, γιατί μιλάμε για το σοσιαλιστικό κράτος, είναι υποχρέωση κάθε ικανού και ικανής να εργάζεται και μέσω της εργασίας του να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς τα όργανα εξουσίας, ενώ τα ίδια τα όργανα, συνολικά το εργατικό κράτος, εξασφαλίζει σε όλους εργασία αντίστοιχη με την ειδίκευση και επανειδίκευσή τους, ανεξάρτητα το μορφωτικό επίπεδο, τη γλωσσική και πολιτιστική αλλά και θρησκευτική τους κληρονομιά. Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η παραγωγική μονάδα, η κοινωνική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα και ο παραγωγικός συνεταιρισμός. Στη συνέλευση των εργαζόμενων θεμελιώνεται η άμεση και έμεση εργατική δημοκρατία, η αρχή του ελέγχου, της απόδοσης ευθύνης αλλά και της ανακλητότητας των εκλεγμένων κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Και τέλος, η ρύθμιση του χρόνου εργασίας των μελών των οργάνων γίνεται μέσα από το χώρο εργασίας τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της εκλογής τους και ανάλογα με το μέγεθος των υποχρεώσεων τους στα όργανα. Επίσης, νομοθετικά αποκλείεται οποιοδήποτε οικονομικό προνόμιο για τους εκλεγμένους στα όργανα της εργατικής εξουσίας. Δεύτερο σημείο που θα θέλαμε να θίξουμε, συζητώντας τον προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2023, ότι αυτός συζητιέται, τέλος πάντων, κατατίθεται σε συνθήκες όπου έχουμε δει τη ραγδαία υποβάθμιση τη θέση της εργατικής και λαϊκής οικογένειας ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκήθηκαν τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και του δημόσιου τομέα να χάσουν τουλάχιστον πάνω από το 40% των αποδοχών τους. Αλλά και επίσης, όχι μόνο εξαιτίας των μνημονιακών μέτρων με τα οποία μειώθηκαν οι μισθοί, τα εργατικά τους δικαιώματα, αλλά και συνολικότερα των αναγκών αναπαραγωγής του κεφαλαίου και διασφάλισης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον δράσης των εργαζόμενων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η ακρίβεια έρχεται να απομειώσει ακόμη περισσότερο το βιωτικό τους επίπεδο. Και εδώ ο προϋπολογισμός της Βουλής δεν οδηγεί στην αναπλήρωση των απολειών που έχουν, όχι τον προηγούμενο, τώρα τουλάχιστον του τελευταίου έτους, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας. Οι αυξήσεις οι οποίες περιέχονται στο κονδύλι μισθοδοσίας τόσο των αορίστου χρόνου και μονίμων όσο και του ορισμένου χρόνου είναι πάρα πολύ μικρό. 2,5% για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, το οποίο είναι όμως αποτέλεσμα της μισθολογικής ορίμασης και των προσλήψεων και όχι της αύξησης των αποδοχών για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, και 6,7% του ορισμένου χρόνου, και αυτό πάλι ως αποτέλεσμα μισθολογικής ορίμασης και προσλήψεων. Αυτό και μόνο επιβεβαιώνει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός της Βουλής αποτελεί τον προάγγελο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023, όπου επί της ουσίας και εκεί δεν θα υπάρχουν αυξήσεις για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, που θα απομειώνει επί της ουσίας το πραγματικό εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής συμβαδίζει με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας,
Έχει συμβολή στην περιστολή των δαπανών και στην προσαρμογή του στα δημοσιονομικά μεγέθη εξυγείας που προβλέπει αυτό το ίδιο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και αυτό επί της ουσίας οδηγεί ακριβώς στην επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με μία ακόμη παρατήρηση. Επίσης, από τα δεδομένα του προϋπολογισμού δείχνουν ότι θα αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο οι σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε βάρος του αορίστου χρόνου των μονίμων υπαλλήλων. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα μεγέθη και αυτό δείχνει και η τάση των τελευταίων χρόνων. Αυτά τα δύο, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου και μία αναπλήρωση των απολειών των εργαζόμενων και στη Βουλή αλλά και συνολικότερα του συνόλου των εργαζόμενων, αποτελούν για μας το βασικό κριτήριο της τάσης μας απέναντι στον προϋπολογισμό της Βουλής. Είχαμε επιφυλαχθεί στην Επιτροπή. Συνήθως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ψηφίζαμε πάρον στους προϋπολογισμούς. Σήμερα όμως, εξαιτίας αυτών των δύο βασικών κριτηρίων, η ψήφος αυτή δεν μας καλύπτει. Έτσι θα ψηφίσουμε κατά στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2023, ενώ θα ψηφίσουμε παρόν στον απολογισμό για το έτος 2021, μια ψήφος που καθορίζεται αποκλειστικά από πολιτικά κριτήρια από τη στιγμή που έτσι είχαμε εκφραστεί και κατά τη διάρκεια ψήφισης του προϋπολογισμού του έτους του 2021. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.